εδώ έχουμε τις κυψέλες όπου έχουμε εμπλοκισμένη τη βασίλισσα για να γεννήσει. Τις θήκες τις κρατούμε για 24 ώρες σε ένα πλαίσιο έξω από το μελίσι εδώ ως προετοιμασίας. Εμείς χρησιμοποιούμε τρεις θήκες, οπότε έχουμε τρεις θήκες προετοιμασίας. Βγάζουμε αυτές τις θήκες όπου θα υποδεχθούν τη βασίλισσα. Στο πλαίσιο αυτό που έχουμε κατασκευάσει, η θήκη βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο ύψος, ώστε η βασίλισσα να μπορεί να το γεννάει ομοιόμορφα. Εάν την είχαμε πιο χαμηλά, οι πάνω οι σειρές, οι κάτω οι σειρές θα ήταν αυγά και δεν θα γινόταν σκουλικάκια. Εάν πάλι την είχαμε πιο ψηλά, οι πάνω οι σειρές θα είχαν αυγά και δεν θα γινόταν σκουλικάκια. Ενώ σε αυτό το ύψος ακριβώς είναι σωστά βαλμένο. Τώρα βγάζουμε τις θήκες. Και όπως βλέπουμε έχουν λίγα μέλια οι θήκες και πρέπει να τις τεινάξουμε για να ελευθερώσουμε τον χώρο όπου θα γεννήσει η βασίλισσα. Επειδή τα κελιά έχουν μία κλίση πάντοτε προς τα επάνω, η θήκη θα πρέπει να μπαίνει σωστά και δεν μπορούμε να τη βάζουμε πότε προς τα επάνω τα κελιά και πότε προς τα κάτω τα κελιά. Γι' αυτό βάζουμε ένα σημάδι στο πάνω μέρος της θήκης, όπου θα προσανατολίζεται η θήκη πάντοτε αυτό το μέρος της να είναι προς τα επάνω. Κλείνουμε τα διαφραγματάκια της θήκης. Η βασίλισσα σήμερα βρίσκεται στη θέση 1. Η βασίλισσα μετακινείται από τη θέση 1 στη 2, στη 3 και στην 4. Αυτές είναι οι θέσεις όπου μετακινείται η βασίλισσα συγχρόνως. Τώρα από το 1 θα τη μεταφέρω σε μια καινούργια θήκη και μετά θα αντικαταστήσω την 2 με την καινούργια αυτή θήκη με τη βασίλισσα, όπου στην 2 θέση έχουμε σκουλικάκια έτοιμα για εμβολιασμό. Εδώ είναι η θήκη μας. Η βασίλισσα είναι μέσα στη θήκη γεννούση για τις προηγούμενες 24 ώρες. Τώρα θα τη μεταφέρουμε στη καινούργια μας τη θήκη. Το διαφραγματάκι είναι διαφανές για να μπορούμε να βλέπουμε μέσα για να τη δούμε τη βασίλισσα που βρίσκεται για να τη μεταφέρουμε. Ανοίγουμε. Κάνουμε τη βασίλισσα. Εδώ είναι η θήκη με τα σκουλικάκια, όπου θα την αντικαταστήσουμε. Έτσι μεταφέραμε τώρα τη βασίλισσα από τη θέση 1 στη θέση 2, βάζοντας σε μια καινούργια θήκη, οπότε πήραμε την θήκη που βρισκόταν στη θέση 2 για να κάνουμε τον εμβολιασμό μας που έχει σκουλικάκια. Αμέσως μόλις τη βγάλουμε από μέσα την θήκη, τη βάζουμε το κάλυμά της για να μην την χαλάσουμε με τα χέρια μας. Τώρα θα κάνουμε τον εμβολιασμό. Θα μεταφέρουμε τα σκουλικάκια από την θήκη. Εδώ η βασίλισσα μας τα γέννησε. Την κρατήσαμε 24 ώρες και το γέννησε. Μετά σε άλλες 3 ημέρες τα αυγά έγιναν σκουλικάκια. Και τώρα τα παίρνουμε σκουλικάκια για να τα μεταφέρουμε στα κελιά, στις βάσεις των κελιών. Εδώ οι βάσεις των κελιών της θήκης είναι οι δοκίδες αυτές που κουβαλούν τα σκουλικάκια. Όλες οι βάσεις αυτές αποσπώνονται από εδώ από την θήκη και μας δίδουν τα σκουλικάκια. Τα σκουλικάκια τώρα τα φέρνουμε και τα μεταφέρουμε πάνω στα κελιά. Τα τοποθετούμε χωρίς να τα πιέζουμε αρχικώς. Θα τα πιέσουμε στη συνέχεια. Τις δοκίδες πάντοτε τις πιάνουμε από τη μία γωνία, τις χωρίζουμε και τις πιάνουμε από τις γωνίες. Και έτσι βάζουμε το πρώτο κελάκι μέσα και μετά κατεβάζουμε και τα υπόλοιπα
σκουλικάκια. Μόλις τα μεταφέρουμε, την που τραβούμε τη βάση μας μπροστά και πάνω στο τραπέζι, πιέζουμε την δοκίδα για να μπει καλά μέσα στη θέση της. Η βελτίωση που έχουμε κάνει σε αυτά τα κελιά είναι, μία από τις βελτιώσεις είναι να έχουμε κάνει ένα δαχτυλίδι στη βάση του κελιού όπου λειτουργεί ο στόπ της δοκίδας και έρχεται η δοκίδα και ακουμπάει πάνω εκεί και έχουμε έτσι ευκολότερη αποδοχή των κελιών από τις μέλισσες. Αφού τοποθετηθούν όλες οι δοκίδες σωστά, τα βάζουμε στα πλαίσια. Βάζουμε δύο πιχάκια σε κάθε πλαίσιο και θα τα στείλουμε στα ορφανά μας μελίσια για μία ημέρα. Αφού κάναμε τον εμβολιασμό, υπάρχει περίπτωση μερικά σκουλικάκια να μην τα έχουμε πάρει από την θήκη, ελάχιστα. Αλλά όμως αν βάλουμε ξανά τις δοκίδες στην θήκη αυτή και τη βάλουμε ξανά στην κυψέλη, αυτά θα εξελιχθούν σε γόνο και έτσι θα χάσουμε κελιά από την θήκη που μπορεί να γεννήσει η βασίλισσα. Γι' αυτό το λόγο την θήκη μετά την χρήση πρέπει να την πλύνουμε. Γι' αυτό βγάζουμε το διαφραγματάκι του μπροστινό, τη βάζουμε σε μία λεκάνη και ρίχνουμε νερό. Περνώντας το νερό από μέσα, βγάζει όλα τα σκουλικάκια.